Κύριε Θεοδωράκη, καλησπέρα σας. Έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενούμε σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κίδων. Δική μου η χαρά. Θέλω να ξεκινήσουμε από τη χθεσινή σας εμπειρία. Ως δημοσιογράφος έχω την αίσθηση ότι δεν είχατε ζήσει από μπροστά ένα τηλεοπτικό debate. Χθες λοιπόν το ζήσατε ως πολιτικός αρχηγός. Θέλω να μου δώσετε την διτή ερμηνεία της χθεσινής σας εμφάνισης εκεί. Πώς είδατε το debate των πολιτικών αρχηγών και πώς αισθανθήκατε με την άλλη σας ιδιότητα του δημοσιογράφου? Νομίζω ότι αυτή είναι η μόνη ιδιότητα η οποία δεν μπορεί να απομακρυνθεί για κανένα λόγο από κοντά σας. Νομίζω ότι δεν ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η βραδιά για τους τηλεθεατές. Είναι καλό να γίνονται debate. Είναι καλό να υπάρχει αντιπαράθεση και να μην κολλάμε αφίσες. Αλλά εκεί δεν υπήρξε αντιπαράθεση. Το ποτάμι, ξέρετε, είχε επιμείνει και στη Διακομματική Επιτροπή, αλλά και να σου το αποκαλύψω, καθυστέρησε το debate, γιατί εγώ και ο κύριος Τσίπρας, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, θέσαμε ένα θέμα, ότι θα έχει ενδιαφέρον να γίνει μια αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών. Επιμείναμε και οι δύο. Δυστυχώς οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί δεν μας ακολούθησαν. Δεν θέλανε να κάνουν αντιπαράθεση πρόσωπο με πρόσωπο. Είχαν ετοιμάσει, ξέρετε, ίσως κάποιοι να βγάλουν κάποιους λόγους. Οπότε το μοντέλο της αντιπαράθεσης, της ζωντανής, εγώ να ρωτάω το Τσίπρα να μου απαντάει κτλ., δεν το θέλανε κάποιοι. Και έτσι δεν έγινε. Όλα αυτά έχουν γίνει, αλλά έχει ενδιαφέρον όμως να μας πείτε, από τη στιγμή που είπατε ότι τους κανόνες, και όπως γνωρίζουμε όλοι, τους συναποφάσισαν στη διακομματική. Αυτό που λέτε, το ποτάμι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τα είχαμε υπερασπιστεί. Σε αυτές τις συναντήσεις τα έριξαν στο τραπέζι ως προτάσεις. Εμείς. Και το ποτάμι και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, όχι. Εγώ μιλώ μόνο για το ποτάμι. Mm-hmm. Το ποτάμι στη διακομματική είχε ζητήσει πιο ελεύθερους κανόνες. Επειδή είχα την εμπειρία, τα παιδιά που πήγαν εκεί εκ μέρους μας ζητήσανε να μην γίνει αυτό το πράγμα με 6 δημοσιογράφους, με μια κουβέντα η οποία δεν οδηγούσε πουθενά, να υπάρχει μια πιο συγκεκριμένη διαδικασία που θα επέτρεπε την αντιπαράθεση των πολιτικών αρχηγών. Δεν έγινε αποδεχτή στην διακομματική και στο debate μέσα, στην έναρξη, το ξαναθέσαμε το θέμα. Και σας είπα ότι ο μόνος που ουσιαστικά συμφώνησε μαζί μας ήταν ο Τσίπρας. Οι υπόλοιποι με τον ένα με τον άλλο τρόπο διαφωνήσανε. Έγινε ο ελληνικός λαός πιο σοφός από το χθες στην βραδινή συζήτηση και έγινε τι ξεχωρίσατε εσείς? Αν υπήρξε κάποια στιγμή, κάποιο στιγμιότυπο που είτε το είδαμε είτε δεν το είδαμε, το οποίο εσείς το αποτυπώσατε και θα σας μείνει από την θεσινοβραδινή τηλεοπτική αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών? Δεν θέλω να αναφέρω πράγματα που εγώ παρατήρησα και δεν τα είδαν οι Έλληνες τηλεθεατές. Νομίζω όμως ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί αρχηγοί οδηγούνται σε μια λογική αβεβαιότητας και ασάφειας στο προεκλογικό τους λόγο. Δεν λένε συγκεκριμένα πράγματα. Το ποτάμι χθες είπε συγκεκριμένα πράγματα. Είπαμε για το δημόσιο, είπαμε για την πολεοδομία, είπαμε για τις επενδύσεις. Είπαμε, νομίζω, κατά κανόνα τα πιο συγκεκριμένα πράγματα. Θα μπορούσαμε πιθανόν να πούμε κι άλλα. Αλλά μέχρι εκεί μπορέσαμε και το φτάσαμε μέσα από αυτές τις κακές διαδικασίες. Είπαμε συγκεκριμένα πράγματα. Τα υπόλοιπα κόμματα κινηθήκανε σε μια δημιουργική ασάφεια. Κύριε Θεοδωράκη, το τελευταίο χρονικό διάστημα οι πολιτικοί αρχηγοί με τον ένα με τον άλλον τρόπο, κυρίως επειδή οι συνθήκες το επέβαλαν, βρεθήκατε και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνεδρίασε το Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, που είχε να συνεδριάσει ομολογουμένως ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, και υπήρξε, όπως είπατε και εσείς στην αρχή της αποψινής σας τοποθέτησης, το περίφημο debate. Αρκετά χρόνια είχαμε να δούμε τηλεοπτική αναμέτρηση των πολιτικών αρχηγών. Βλέπουμε δηλαδή ότι ναι, μεν υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία χωρίζουν τους πολιτικούς αρχηγούς και τα κόμματα. Ωστόσο, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση δείχνεται ότι μπορείτε να καθίσετε γύρω από ένα τραπέζι και να συζητάτε. Πιστεύετε ότι αυτό κάνει πιο εύκολα διαχειρίσιμη την επόμενη μέρα των εθνικών εκλογών, όταν θεωρείται κάτι παραπάνω από δεδομένο ότι η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει, είτε είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία, είτε είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι μια κυβέρνηση που θα απαιτεί ευρύτερες συνεργασίες? Η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να πάει μπροστά εάν δεν υπάρξει μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία που θα το υποστηρίξει. Ξέρετε τι, και θέλω να είμαι απολύτως ειλικρινής, ειδικά τώρα που είμαι στα Χανιά, μπορώ να μιλάω σε μια γλώσσα που νομίζω ότι κατανοούν οι κριτικοί. Πρέπει να κάνουμε συμβιβασμούς μεταξύ μας. Εάν ο καθένας έχει το μαγαζάκι του και δεν συνεργαστούμε, δεν θα λύσουμε τα προβλήματα της χώρας. Τα προβλήματα της χώρας είναι παραπάνω από τον πόη μας. Κανείς δεν μπορεί μόνος του. Στην υποθετική περίπτωση που με ρωτάς, εσύ αν ήσουν αυτοδύναμο κόμμα, θα μπορούσες? Δεν θα μπορούσα.
Χρειάζεται μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία. Γι' αυτό το ποτάμι από την πρώτη στιγμή μιλάει για μια συμμαχία, όπως ξέρεις, του 51%. Άρα είναι σωστό και καλά κάνεις και το επισημαίνεις ότι πρέπει οι πολιτικοί αρχηγοί να καταλάβουν ότι πρέπει να βρίσκονται, πρέπει να συζητάνε, να είναι διάφανο πού συμφωνούν και πού διαφωνούν. Άλλωστε, υπήρξε κάτι πολύ σημαντικό. Στη Βουλή υπήρξε πλειοψηφία 250 βουλευτών, 220 βουλευτών, που σημαίνει ότι συνένεσαν πολλοί πολιτικοί αρχηγοί για να πάρουμε τέτοια αποτελέσματα το καλοκαίρι. Πρέπει πάνω σε αυτό να χτίσουμε. Ωραία. Να μην πάμε λοιπόν σε αυτοδυναμίες και να πάμε σε συνεργασίες. Αλλά όχι συνεργασίες γενικές και αόριστες, όχι συνεργασίες χωρίς να ξέρουμε το πλαίσιο. Εμείς λέμε συνεργασίες επί συγκεκριμένων θεμάτων με έναν άξονα που θα οδηγεί τη χώρα γρήγορα μακριά από την κρίση. Πάμε να πατήσουμε σε συγκεκριμένα πράγματα για να δούμε κατά πόσο έχουν οριμάσει οι συνθήκες για να υπάρξει αυτή η συνεργασία που περιγράφεται. Νομίζω ότι είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος και στη Βουλή βρεθήκατε στις κρίσιμες ψηφοφορίες που η συμφωνία πέρασε με 220 ψήφους, και στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών ήσασταν εκεί και χθες το βράδυ ήσασταν στην συνάντηση την τηλεοπτική των πολιτικών αρχηγών. Άρα λοιπόν το αισθητήριό σας τι λέει? Έχουν οριμάσει πραγματικά οι συνθήκες προκειμένου στις 21 του μήνα να υπάρξει μια όσο το δυνατόν γίνεται κυβέρνηση με ευρύτερες συνεργασίες πέραν από το κομματικό που στην παρούσα φάση είναι λογικό να μπαίνει στη συζήτηση, είναι λογικό η αντιπαράθεση να οξύνεται, γιατί είναι μια εκλογική αναμέτρηση. Ο καθένας θέλει να κερδίσει και να κόψει πρώτο το νήμα. Από εκεί και πέρα, όποιος και αν είναι αυτός που θα κόψει πρώτο το νήμα, την επομένη των εκλογών, θεωρείτε με την δική σας αντίληψη, με τη δική σας άποψη που έχετε σχηματίσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, που συνδιαλέγεστε με αυτούς τους ανθρώπους που στις 21 του μήνα θα κάτσουν για να αποφασίσουν αν τελικά μπορούν να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο, έχουν οριμάσει συνθήκες? Εκλογές ξανά δεν μπορεί να έχουμε. Έτσι. Και θα είναι αστείο να υποστηρίξει κάποιος πολιτικός αρχηγός ότι αν δεν λύσουμε το γρίφο τώρα, μπορούμε να το λύσουμε κάποια στιγμή να ξανακάνουμε εκλογές τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο. Νομίζω ότι ο ελληνικός λαός θέλει σταθερότητα. Σταθερότητα στο φορολογικό, σταθερότητα στην παιδεία και γενικά σταθερότητα στην κοινωνία. Άρα, αυτές οι εκλογές πρέπει να πούμε ότι θα είναι οι τελευταίες. Και μετά θα μπούμε σε μια κανονικότητα. Τουλάχιστον για 3 χρόνια να μην έχουμε εκλογές, να λύσουμε τα προβλήματα της χώρας και μετά να αναμετρηθούμε πάλι κομματικά. Το θέμα όμως είναι, και είναι πολύ σημαντικό, να μην κάνουμε συνεργασίες ως υποχρεωμένοι, αλλά επειδή θα έχουμε βρει μια καινούρια βάση συνεννόησης ουσιαστική. Και εδώ είναι το ποτάμι που λέει να περιοριστούν τα 2 μεγάλα κόμματα, να περιοριστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να περιοριστεί η Νέα Δημοκρατία και να δημιουργηθεί ένα κύμα προς το ποτάμι, που το ποτάμι θα επιβάλλει το κορμό της επόμενης κυβέρνησης. Και να σας πω το γιατί. Έχει κανείς εμπιστοσύνη στους υπουργούς που κυβέρνησαν τους τελευταίους 7 μήνες? Έχει. Υπάρχουν Έλληνες που έχουν εμπιστοσύνη στην κυρία που χειρίστηκε το μεταναστευτικό ή στον κύριο που χειρίστηκε το θέμα της παιδείας? Όχι. Δεν έχει κανείς εμπιστοσύνη. Ο κύριος Τσίπρας όμως βλέπει ότι είναι δέσμιος αυτών των προσώπων. Αυτά τα πρόσωπα έχει επικεφαλής στους συνδυασμούς του. Αντιστοίχως, έχει κανείς εμπιστοσύνη στους υπουργούς του Μημαράκη, σε αυτά τα πρόσωπα που κυβέρνησαν το 2013, το 2012, το 2014, οριζόντια λιτότητα, περικοπές, έχει κανείς εμπιστοσύνη? Όχι. Δεν έχουμε εμπιστοσύνη λοιπόν στα πρόσωπα που κυβέρνησαν τα τελευταία χρόνια την Ελλάδα, τους τελευταίους μήνες στην Ελλάδα. Εμείς τι λέμε λοιπόν? Δεν έχει πολύ μια αντίφαση να λέτε ότι εγώ θα συνεργαστώ με τον πρώτο, όποιος και αν είναι αυτός, και από την άλλη. Εμείς δεν λέμε αυτό. Λέμε ότι εμείς έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες απαιτήσεις και θα τις διεκδικήσουμε με τον πρώτο. Εάν ο πρώτος θέλει να κάνει το κεφαλίο του, εμείς δεν θα είμαστε μαζί του. Εμείς δεν είμαστε μία τσόντα. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, δεν είμαστε ΑΝΕΛ να πάμε για να πούμε παίρνουμε ένα υπουργείο και κάνουμε ό,τι μας πεις. Και στον πρώτο και στον δεύτερο όμως αναγνωρίσατε αδύνατα σημεία. Αναγνωρίσατε πράγματα. Δεν το αναγνωρίζω εγώ. Το αναγνωρίζω ο ελληνικός λαός. Να το δεχτώ. Να το δεχτώ για την οικονομία του χρόνου. Να το δεχτώ. Υπουργοί που μας κυβέρνησαν. Μένα από αυτούς τους δύο όμως θα κληθείτε να συνεργαστείτε. Ναι, ναι. Για το καλό της πατρίδας. Προσέξτε όμως. Πώς συνεργάζεσαι λοιπόν με κάποιον που δεν τον εμπιστεύεστε? Γιατί βάλατε θέμα εμπιστοσύνης. Λες ότι πώς να εμπιστευτούμε αυτούς τους υπουργούς? Να σας πω πώς λοιπόν. Εάν αυτοί, ο πρώτος και ο δεύτερος, είναι δυνατοί, δεν θα υπάρχει δυνατότητα να τους περιορίσουμε το κακό.
δεν θα υπάρχει δυνατότητα να βάλουμε κάτι καινούριο μέσα. Είναι απλά τα πράγματα. Εάν αυτοί είναι ψαλιδισμένοι και το ποτάμι είναι ανεβασμένο, είναι ανερχόμενη δύναμη, τότε θα δεχτούν τις δικές μας προτάσεις. Αυτό είναι το βασικό. Στην παρούσα φάση, το μοναδικό εργαλείο που έχουμε να αξιοποιήσουμε για να εξελίξουμε τη συζήτησή μας προς αυτή την κατεύθυνση είναι οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις λοιπόν. Να δείχνουν... περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις αυριανές. Είναι πολύ σημαντικές. Σήμερα κάνουμε όμως τη συζήτηση. Άρα... Το λέω με την έννοια ότι ήδη η δημοσκόπηση σήμερα, mm-hmm. που του ζητήθηκε πρόβλεψη και από τα κανάλια της Αθήνας κτλ., λένε καμία πρόβλεψη. Πρέπει να καταλαγιάσει σήμερα το debate, να καταλάβει ο κόσμος τι είδε. Και σήμερα αρχίζει να διαμορφώνεται μια νέα πραγματικότητα στις δημοσκοπήσεις. Με αυτή την έννοια το λέω. Καταπληκτικό όμως είναι να περιμένουμε τον κόσμο να καταλάβει το τι είδε, όταν συμφωνούμε ότι αυτό που είδε ήταν ανάξιο λόγου. Ναι, αλλά υπάρχουν πράγματα που τον οδηγούν σε κάποια συμπεράσματα. Mm-hmm. Ποιοι αρχηγοί είπαν προτάσεις, ποιοι διάβασαν εκθέσεις ιδεών, ποιοι μάλωναν απλώς και μόνο για να μαλώσουν. Ο κόσμος θα βγάλει κάποια συμπεράσματα. Θα μεταφραστεί αυτό σε κάποια ποσοστά στις δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, οι δημοσκοπήσεις δεν δίνουν όλες τις απαντήσεις. Δεν λέω δηλαδή ότι. Είπα ότι είναι το μοναδικό εργαλείο που μπορούμε τώρα έχετε να αξιοποιήσουμε. Έχετε δίκιο, αυτό λέω. Μία ένδειξη λοιπόν θα την έχουμε αύριο. Αύριο το απόγευμα θα μπορούμε να έχουμε μία ένδειξη για το πώς πάμε στην τελική ευθεία των εκλογών. Πάμε λιγάκι στα του δικού σας κόμματος και σε τοπικό επίπεδο, στην Κρήτη. Ποιος είναι ο στρατηγικός εκλογικός στόχος για το ποτάμι? Μιλήσατε πριν από δύο μέρες στο Ηράκλειο, πήρατε μια οσμή. Ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τις προηγούμενες εκλογές. Είναι εφικτό, έχουν μπει οι βάσεις για να πιστεύετε βάσιμα ότι τελικά μπορεί να γίνει δεν αυτό για το ποτάμι? Δεν έχει μπει καμία βάση και εμείς, ξέρετε, δεν πιστεύουμε στους κομματικούς μηχανισμούς. Δεν πιστεύουμε στο ροσφέτη, δεν πιστεύουμε στις υποσχέσεις. Αυτά είναι των άλλων κομμάτων. Εμείς λοιπόν κατεβαίνουμε με τις ιδέες μας, με την παλικαριά μας, λέμε στον κόσμο να σκεφτεί τι του λέγαμε, αν αυτά τα πράγματα που του λέγαμε έγιναν, αν εμείς παίξαμε ένα θετικό ρόλο στη χώρα, να σκεφτεί ο Χανιώτης ότι από εδώ ξεκίνησε το ποτάμι που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη και νομίζω ότι αν το σκεφτεί αυτό ψύχρεμα, θα δώσει ένα μεγαλύτερο ποσοστό στο ποτάμι, στα Χανιά. Από εδώ ξεκίνησε το ποτάμι. Και αν δεν υπήρχε το ποτάμι, όλοι αναγνωρίζουν ότι η πορεία μας, η ευρωπαϊκή μας πορεία, θα ήταν πολύ πιο δύσκολη. Μου δίνετε το ερέθισμα να σας ρωτήσω, μια και λέτε ότι από εδώ ξεκίνησε το ποτάμι, κάνετε ιδιαίτερη αναφορά στα Χανιά. Θέλω να μου αξιολογήσετε την κοινοβουλευτική εκπροσώπηση των Χανίων όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι κάτι που σίγουρα το έχετε ακούσει και άλλες φορές. Χρεώνουν και στους τρεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν υπήρχε καλή εκπροσώπηση των Χανίων και είχαμε και κορυφαίους υπουργούς. Είχαμε τον κύριο Σταθάκη υπερυπουργό, υπήρξε ο κύριος Πολάκης, υπήρξε και ένας αρχηγός κόμματος, εσείς, όπου ήσασταν βουλευτής Χανίων. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς που λένε ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σε αυτή την περίοδο αυτής της κυβέρνησης, αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου, τα πράγματα για τα Χανιά ήταν απολύτως στάσιμα, ότι δεν αναδείχθηκαν θέματα? Να σας πω. Προσπαθούν κάποιοι να τσουβαλιάσουν τις ευθύνες και κάνουν λάθος. Άλλο το ποτάμι, άλλο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλο οι τρεις βουλευτές, άλλο ένας αρχηγός κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ είπε ψέματα στα Χανιά. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είπαν ψέματα. Και αποδείξτε μου ή έστω πείτε μου ότι αυτό που λέω δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα που ζούσαν οι Χανιώτες. Υποσχεθήκανε τα πράγματα που δεν θα γινόντουσαν στα Χανιά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Το ποτάμι δεν υποσχέθηκε τίποτα από αυτά. Το ποτάμι είπε την αλήθεια για το αεροδρόμιο. Οι βουλευτές των Χανίων λέγανε ότι από το πτώμα μας η σύμβαση θα περάσει και την υπογράψαν ως υπουργοί. Υπάρχει μια υποκρισία στη συμπεριφορά τους. Το ποτάμι είχε πει την αλήθεια. Είχε πει ότι η υπόθεση του αεροδρομίου είναι τελειωμένη. Ότι ο κύριος Τσίπρας το έχει δώσει το αεροδρόμιο στους Γερμανούς. Το θυμάστε που το έλεγα στην προηγούμενη περίοδο, στην προεκλογική. Και έβγαιναν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και λέγανε: μα εμείς δεν θα το επιτρέψουμε και αν δοθεί το αεροδρόμιο, εμείς θα καταθέσουμε τις αυτοκτές μας, θα παραιτηθούμε, θα φύγουμε, θα καούμε και διάφορες τέτοιες υπερβολικές κουβέντες. Το υπογράψανε. Οι ίδιοι υπουργοί που λέγανε πριν ότι δεν θα το υπογράψουν, το υπογράψανε. Εμείς δεν δώσαμε τέτοιες υποσχέσεις. Εμείς δώσαμε μία υπόσχεση στους Χανιώτες ότι θα ξεκινήσει από εδώ ένα κίνημα που θέλει πάνω απ' όλα να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Ήμουν υποχρεωμένος λοιπόν ως πολιτικός αρχηγός αυτού του κινήματος να δώσω αυτή τη μάχη. Και ήρθα το Φλεβάρι, θα το θυμάστε, και είπα στους Χανιώτες:
Εγώ θα δώσω προτεραιότητα στη μεγάλη μάχη. Στη μάχη της Ευρώπης. Γιατί η χώρα πρέπει να κρατηθεί. Πάμε να κάνουμε λοιπόν τι ένα αξία έχει, τι αξία έχει να ασχολείσαι με ένα επιμέρους πρόβλημα και να χάσεις τη χώρα. Η μεγάλη μας ανάγκη εμάς τότε ήταν να κρατήσουμε τη χώρα στην Ευρώπη. Γιατί τα Χανιά, γιατί η Κρήτη θέλουν να υπάρχει η Ελλάδα στην Ευρώπη για να μπορούν να μεγαλουργούν. Πάμε να κάνουμε ένα προσωπικό απολογισμό αυτού του χρονικού διαστήματος. Από εδώ ξεκίνησε το ποτάμι. Από εδώ κάνατε την πρώτη σας πολιτική εκδήλωση, στον ίδιο τόπο που βρίσκεστε και σήμερα. Τραβάτε μία γραμμή ως πρόεδρος του ποταμιού και ως βουλευτής Χανίων. Θέλω το αποτέλεσμα και στη μία περίπτωση, πόσο ικανοποιημένος είστε δηλαδή από την πορεία του κόμματός σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα που απασχολεί τον πολιτικό χάρτη της χώρας, και έναν απολογισμό, συγγνώμη που επιμένω, και ως βουλευτής Χανίων πλέον. Ναι, δεν υπήρξε φορέας ή άνθρωπος από τα Χανιά που είχε να μου υποδείξει ένα συνολικό πρόβλημα της περιοχής. Δεν μιλώ για τα προσωπικά ρουσφέτια, και να μην τον άκουσα. Ενεργοποιηθήκαμε και κάναμε ερωτήσεις για όλα αυτά που απασχολούν τα Χανιά. Και να σου πω κάτι. Πόσο σημαντικό είναι ότι εγώ συνάντησα όλους αυτούς τους Ευρωπαίους ηγέτες πηγαίνοντά τους ένα καλάθι από τα Χανιά. Για μένα ήταν πολύ σημαντικό. Το ότι μπόρεσα στις Βρυξέλλες, στις πρωτεύουσες που πήγαινα, και έδινα πάντα μια προτεραιότητα στη κουβέντα μου για τη δύναμη της κριτικής γης, για τη δύναμη των Χανίων. Αυτή ακόμα η φωτογραφία που υπάρχει στις αγγλικές εφημερίδες με το μέλι το κριτικό που το πήγα στις Βρυξέλλες, για μένα είναι σημαντικό. Γιατί αυτό είναι η Κρήτη για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι μια πηγή υγείας. Και εγώ με κάθε τρόπο το τροφοδότησε αυτό στη συζήτηση μου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως δεν λύθηκαν προβλήματα των Χανίων. Δεν λύθηκαν προβλήματα των Χανίων γιατί είχαμε μια κυβέρνηση η οποία δεν έλυσε κανένα πρόβλημα της χώρας. Εμείς δεν ήμασταν κυβερνητικοί. Δεν ήμουν κυβερνητικός βουλευτής. Αυτό που δεν έκανα και αυτό που δεν κάνω, και αυτή είναι η διαφορά μου ίσως με το προηγούμενο πολιτικό καθεστώς, είναι ότι εγώ δεν θα κάνω στα Χανιά. Και το λέω τώρα, πριν τις εκλογές. Δεν θα κάνω προσωπικά ρουσφέτια. Το ξεκαθάρισα. Άρα, επί της ουσίας, μας λέτε ότι... Δεν θα κάνω παρεβάσεις. Θα εξακολουθήσετε στην περίπτωση που το ποτάμι βγάλει έδρα στα Χανιά να είστε βουλευτής Χανίων? Τι εννοείτε? Στην περίπτωση, είσαστε πρώτος στη λίστα. Έχετε όμως δυνατότητα να επιλέξετε ανάμεσα στη μία και στην άλλη εκλογική περιφέρεια στην οποία έχετε δηλώσει ότι κατεβαίνετε ως υποψήφιος. Θεωρείτε ότι έχετε αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς με τα Χανιά σε θέματα που θέλετε να βοηθήσετε τον τόπο σας? Δεν έχω καθόλου. Και η δύναμη του βουλευτή Χανίων νομίζω ότι είναι ικανότητα. Νομίζω ότι είναι τιμή και για το ποτάμι και για τα Χανιά ότι αυτά τα δύο πράγματα συναντιόνται. Θα δώσουμε τη μάχη για τα Χανιά. Θα δώσουμε τη μάχη για την Κρήτη. Αυτό είναι από την πρώτη στιγμή υπομένω. Δεν θα αλλάξει. Θα δώσουμε τη μάχη για τα Χανιά. Αλλά σε μια χώρα που μπορεί να υπάρχει. Σας είπα, 7 μήνες η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Σε κανένα τομέα. Όχι για τα Χανιά. Για την Κρήτη, για πουθενά. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Πώς θα γινόντουσαν λοιπόν κάποια πράγματα που ζητούσε να γίνει το ποτάμι? Πώς θα γινόταν αυτό το πράγμα? Εδώ δεν μπόρεσαν να κάνουν 3 πράγματα οι 3 κυβερνητικοί βουλευτές. Το κρατώ λοιπόν αυτό, και με αυτό θα κλείσουμε την συζήτησή μας. Κρατώ ότι κατά πάσα πιθανότητα, έτσι όπως διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό, μάλλον την επομένη των εκλογών θα είσαστε ένας από τους κυβερνητικούς εταίρους. Ως εκ τούτου θα είστε πιθανότατα και κυβερνητικός βουλευτής για τα Χανιά. Οπότε νομίζω ότι μια σειρά από θέματα μπορούμε να τα ξαναδούμε. Σημασία έχει να καταλάβουμε ότι το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ τους πληρώσαμε πολύ ακριβά. Κομματικοί μηχανισμοί, ρουσφέτια και ουσιαστικά παραμέληση των σημαντικών προβλημάτων που είχαν οι περιοχές μας. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Σκεφτείτε πώς κυβέρνησαν τα προηγούμενα χρόνια, πώς κυβέρνησαν τους προηγούμενους μήνες και κάντε τη μεγάλη στροφή. Ελάτε στο ποτάμι. Γιατί εμείς μπορούμε. Είδατε το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Είδατε ποιους έχουμε μπροστά. Δεν έχουμε ρουσφέτια. Δεν έχουμε τους φίλους μας. Έχουμε το Διαμαντούρο που περασπίστηκε τόσα χρόνια τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη. Έχουμε τον Αλιβιζάτο. Έχουμε τον Μαρκή. Έχουμε τον Ματσαγκάνη. Έχουμε ανθρώπους που κοσμούν ουσιαστικά το ψηφοδέλτιό μας. Και προσέξτε, ανθρώπους
που μόνο χάνουν όταν μπαίνουν στην πολιτική. Καταλαβαίνετε τι εννοώ χάνουν. Δηλαδή δεν περιμένει κάτι ο Αλιβιζάτος, ο καθηγητής συνταγματικού δικαίου, να κερδίσει από την πολιτική σήμερα. Γιατί μπαίνει? Γιατί πρέπει να πούμε στην ελληνική κοινωνία ότι υπάρχουν περιθώρια να μπουν άνθρωποι που ξέρουν, άνθρωποι που έχουν αποτελέσματα, για να μπορέσουμε επιτέλους να αλλάξουμε τη ζωή μας. Κύριε Θοδωράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης. Να είστε καλά. Εγώ καλή επιτυχία. Ευχαριστώ.